Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, αφού το χάσμα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας δεν έχει ακόμα γεφυρωθεί. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέταρτο χθεσινό Eurogroup, θα μπορούσαμε για να χρησιμοποιήσουμε μια λαϊκή φράση να πούμε ότι πήγαμε για μαλλί και δίκαμε μάλλον κουρεμένοι. Καθώς αντί να πάρουμε μια λύση για το χρέος, δεχτήκαμε και αρκετές πιέσεις όσον αφορά την αποπληρωμή των λυσιπρόθεσμων οφειλών από το ελληνικό δημόσιο, η οποία πλέον αποτελεί και βασική προϋπόθεση για να πάρουμε τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, στο θέμα του χρέους, ως φαίνεται, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο, καθώς ο φόβος που υπήρχε ότι δεν θα τα βρουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Γερμανία επαληθεύθηκε. Φαίνεται ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις θέσεις των δύο πλευρών. Απόσταση όμως που πρέπει να καλυφθεί το συντομότερο δυνατόν, σε λιγότερο από ένα μήλο. Ακριβώς, καθώς με το Eurogroup της 21ης Ιουνίου θα πρέπει να έχει βρεθεί κάποια λύση, να υπάρχει μια συμφωνία πακέτο για το ελληνικό χρέος. Αυτό είναι μια απόφαση που ως συνήθως θα ληφθεί για μας χωρίς εμάς και μάλλον θα γίνουμε κοινωνή των εξελίξεων στο επόμενο Eurogroup. Αυτό βέβαια είναι και κάτι που περιμένει και η κυβέρνηση, καθώς θέλει να συνδυάσει την έξοδο από τα μνημόνια με μια καλή λύση για το χρέος, είτε αυτή σχετίζεται με το γαλλικό μοντέλο, το οποίο φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα, αλλά υπάρχουν και διαφωνίες εδώ από την πλευρά της Γερμανίας. Και από την άλλη, είναι κομβικό να δούμε τι αποφάσεις θα ληφθεί, προκειμένου να αποφασίσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν τελικά θα παραμείνει στο πρόγραμμα ή όχι. Όλα αυτά, για όλα αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετές διεργασίες. Είναι προφανές ότι γίνονται αρκετές κουβέντες και σε ανώτατο επίπεδο, κουβέντες που θα συνεχιστούν και στις επόμενες εβδομάδες, όταν εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ταυτόχρονα όμως και στα καθημάς, δεχτήκαμε αρκετές πιέσεις όσον αφορά την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και έχουμε πλέον περιθώριο 21 ημερών μέχρι και το επόμενο Euro Working Group, προκειμένου να αποδείξουμε ότι τα χρήματα που τα δίνουμε. Έχουμε πάρει χρήματα ήδη και αυτό το σκοπό, αλλά οι Ευρωπαίοι έχουν αντιρρήσεις και αμφιβολίες αν και κατά πόσο αυτά πληρώνονται και είναι χρήματα τα οποία έχει ανάγκη και η οικονομία προκειμένου να κινηθεί. Είναι χρήματα που θα πέσουν απευθείας στις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση στην οικονομική δραστηριότητα και είναι κάτι το οποίο μετεπιτάσεως προβάλλουν οι θεσμοί. Άρα λοιπόν η ελληνική πλευρά πρέπει να αποδείξει ότι αυτά τα χρήματα δίνονται προκειμένου να εισπράξει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που απομένει από την δόση για να μπορέσει να καλύψει και τις χρηματοοικονομικές ανάγκες που υπάρχουν. Άρα αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι να είναι μάλλον ένα δύσκολο Eurogroup για την Ελλάδα. Δεν υπήρχε κάποια θετική εξέλιξη, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αυτό ήταν, είχαμε Waterloo ή κάτι καταστροφικό. Φαίνεται ότι για ακόμη μια φορά στο K5 θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και πλέον περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, τόσο όσον αφορά κυρίως το θέμα του χρέους, όσο και όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Ελλάδος απέναντι στους θεσμούς για να κλείσει επιτέλους και τέταρτη αξιολόγηση.